Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε άδειες συσκευασίες, θα σας πω τη γνώμη μου. Ξέρω ότι σας αρέσουν πολύ αυτά τα βιντεάκια, οπότε αποφάσισα το comeback μου να είναι με έμπτης. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να σας πω ότι έχω τόσο πολύ καιρό να κάνω βίντεο, διότι είμαι έγκυος, οπότε δεν μπορούσα να μυρίσω κανένα προϊόν, όχι για να σας τα δείξω, ούτε για να τα φορέσω στην επιδερμίδα μου, ούτε να βαφτώ, ούτε να ετοιμάσω όλο το σκηνικό, ας πούμε, για να τραβήξω βίντεο. Ήμουν πάρα πολύ χάλια τους προηγούμενους μήνες, τώρα όμως νιώθω πολύ καλύτερα. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να κρατήσω έναν ρυθμό στα βίντεο όπως είχα πριν την εγκυμοσύνη. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και πάμε να ξεκινήσουμε με τα προϊόντα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα φρόλουτρο από την εταιρεία FA. Είναι το Coconut Water. Είναι αυτή εδώ η συσκευασία, η τεράστια. Λοιπόν, μυρίζει. Δεν μπορώ να πω ότι μυρίζει 100% καρύδα, μυρίζει και κάτι ακόμα, σαν αγκουράκι. Κάτι πάντως πάρα πολύ δροσιστικό, καλοκαιρινό. Δεν ξέρω, όποτε χρησιμοποιούσα αυτό το αφρόλουτρο, μου έφτιαχνε τη διάθεση και ένιωθα ότι ήρθε το καλοκαίρι. Οπότε ναι, θα το ξαναγόραζα, μου άρεσε πάρα πολύ. Συνεχίζω με ένα άλλο αφρόλουτρο που είναι από την εταιρεία Cores, είναι Mega Semi, αυτό εδώ, και ήταν ένα συν ένα δώρο, οπότε συνέφερε πάρα πολύ. Μυρίζει για σεμί ελαφριά, δηλαδή όταν είχα ανοίξει τη συσκευασία να το μυρίσω, μύριζε πάρα πολύ έντονα, αλλά την ώρα που κάνεις μπάνιο και το χρησιμοποιείς, δεν μυρίζει τόσο πολύ, δεν είναι από τα αφρόλουτρα που θα τα χρησιμοποιείς και θα μυρίσει όλο σου το μπάνιο. Αυτό βέβαια εγώ το εκτιμώ γιατί σημαίνει ότι η μυρωδιά που έχει μέσα είναι φυσικής προέλευσης και όχι χημικής και αυτό μου αρέσει. Αν σας αρέσει το γιασεμί θα το λατρέψετε αυτό το αφρόλουτρο. Συνεχίζω με ένα αποσμητικό το οποίο δεν μου τελείωσε αλλά θα το πετάξω γιατί είναι αδύνατο να το χρησιμοποιήσω. Είναι αυτό εδώ. Από την εταιρεία Smits, Ylang Ylang και Καλέντουλα έχει μέσα. Σας το είχα δείξει σε βίντεο που σας έλεγα αγαπημένα και αποτυχίες. Λοιπόν, το ανοίγεις, βγάζεις, καταρχήν είναι σαν βούτυρο αυτό το προϊόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν απλώνεται ωραία στην επιδερμίδα, δεν μου άρεσε η αίσθηση. Το θέμα είναι ότι το βάζεις και μετά πρέπει να ξαναγυρίσεις εδώ την τροχαλή από κάτω. Δεν μπαίνει μέσα το προϊόν, έχεις αυτό εδώ το καπάκι, το πιέζεις πόση ώρα, χύνεται δεξιά και αριστερά το προϊόν και γενικά θες περίπου 5 λεπτά να ασχολείσαι με το αποσμητικό σου, την προσπάθειά σου να το βάλεις. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό, να πω ότι η μυρωδιά του είναι καταπληκτική, το μοναδικό θετικό του είναι η μυρωδιά του, όμως μετά μυρίζει ο υδρότας. Δηλαδή και εμένα που κανονικά δεν μυρίζει ο υδρότας μου, χρησιμοποιώντας αυτό το αποσμητικό, μύριζε. Οπότε όχι, μακριά. Συνεχίζω με ένα peeling προσώπου, το οποίο είναι με κόκκους, είναι από την εταιρεία Himalaya. Γενικά την εταιρεία Himalaya εγώ την γνωρίζω γιατί χρησιμοποιώ και οδοντόκρεμες και άλλα προϊόντα. Είναι φυτικά βιολογικά προϊόντα. Το συγκεκριμένο είναι για λεύκανση του προσώπου και λάμψη και απομακρύνει φυσικά τα νεκρά κύτταρα και τις βρωμιές στο πρόσωπο. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι φαν του peeling με κόκκους, είμαι φαν του καθαρισμού με χημικά, με οξέα, της χημικής απολέψης τέλος πάντων. Παρόλα αυτά, αυτό το δοκίμασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν ήταν να χρησιμοποιήσω ένα σκραμπ με κόκκους, αυτό θα χρησιμοποιούσα γιατί είναι πολύ μαλακή η κόκκι του, ήπιοι για την επιδερμίδα, δεν προκαλούν φθορές στο δέρμα. Μετά το δέρμα σου το νιώθεις πάρα πολύ καθαρό, πάρα πολύ, το βλέπεις λαμπερό, μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, δεν το χρησιμοποιούσα καθημερινά, παρόλο που λέει ότι είναι καθημερινό σκραμπ.
το χρησιμοποιούσα 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται παραπάνω, αλλά κάνει πολύ πολύ καλή δουλειά. Πάμε σε ένα σαμπουάν μαλλιών, είναι από την εταιρεία Apivita, αυτό εδώ, με σέλερι και πρόπολη, είναι για όσους έχουν ξηροδερμία στο κεφάλι. Παιδιά, θα σας σώσει αυτό το σαμπουάν. Εγώ το έχω πάρει για τον άντρα μου και ήδη είμαστε στη δεύτερη συσκευασία. Σώθηκε. Σκεφτείτε ότι μου ζήτησε να το παραγγείλω πριν καν τελειώσει το προηγούμενο, να παραγγείλω το επόμενο. Οπότε καταλαβαίνετε, και σε όσους το έχω προτείνει, όλοι μου έχουν πει ότι σώθηκαν. Οπότε αν έχετε ξηροδερμία στο κεφάλι, αξίζει να το δοκιμάσετε. Είναι πάρα πολύ... Είναι πολύ αποτελεσματικό σαμπουάν. Και η μυρωδιά του είναι πολύ ευχάριστη, ανάλαφρη, μια χαρά. Πάμε σε ένα άλλο σαμπουάν, το οποίο είναι φυτικό βιολογικό, το βρίσκεται σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Έχει εδώ πάνω, βλέπω, πιστοποίηση ότι είναι οργανικά τα συστατικά του. Είναι vegan και cruelty free και έχει και το κουνελάκι για την πιστοποίηση. Δεν έχει αρώματα. Θεωρώ ότι είναι ένα σαμπουάν ιδανικό για να καθαρίσεις σε βάθος τα μαλλιά σου. Δηλαδή, δεν είναι από τα σαμπουάν που θα πεις «Α, τι ενυδάτωση», «Α, τι λάμψη», «Α, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο». Είναι για να καθαρίζει τα μαλλιά αποκλειστικά. Το χρησιμοποιούσα μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά στις 15 και πραγματικά τα μαλλιά μου τα ένιωθα πιο καθαρά από ποτέ. Οπότε αν θέλετε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, σας το προτείνω. Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό στο συγκεκριμένο κομμάτι της καθαριότητας. Πάμε σε ένα αφρόλουτρο, το οποίο μύριζε καταπληκτικά. Ακόμα μυρίζει και η συσκευασία. Είναι από την εταιρεία Organic Shop της Natura Siberica. Είναι αυτό με κοκτέιλ φρούτων της Καραϊβικής. Τώρα είναι άδειο βέβαια. Η απόχρωσή του ήταν η απόχρωση του ανανά, για να καταλάβετε για ποιο μιλάω. Λέει ότι είναι το νοτικό αφρόλουτρο και όντως, παιδιά, αυτή η μυρωδιά κάθε φορά που τη μυρίζεις είναι το νοτική, είναι αναζωογονητική, μου θυμίζει επίσης άνοιξε καλοκαίρι, είναι δροσιστικό, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο αφρόλουτρο και μετά μυρίζει όλο σου το μπάνιο από αυτή τη μυρωδιά την καταπληκτική και όποιος και να μπει μέσα θα σε ρωτήσει τι αφρόλουτρο έχεις χρησιμοποιήσει. Πάμε σε μία κρέμα σώματος, είναι από την εταιρεία Love Beauty and Planet. Νομίζω σας την έχω ξαναδείξει και σας τη δείχνω τώρα γιατί τελείωσε μετά από πάρα πολύ καιρό. Μυρίζει βανίλια, καρύδα, κάτι εκεί ανάμεσα, είναι μεσαία μπάτερ και σανδαλόξυλο. Να σας πω ότι η συσκευασία είναι ήδη ανακυκλωμένη και μπορείτε να την ανακυκλώσετε κι εσείς. Είναι vegan, δεν έχει χρώματα, αρώματα, με ηθικό τρόπο έχει βγει το λάδι του σανδαλόξυλου και τα λοιπά. Γενικώς είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν, κάνει τρομερή ενυδάτωση, είναι πλούσια λοσιόν, είναι και για όσους έχουν ξηροδερμία, ατοπία. Εμένα με βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί εγώ σας έχω πει ότι έχω μία τάση για έξεμα, κυρίως στα πόδια και τα χέρια, και μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή τη μυρωδιά εγώ προσωπικά δεν τη χορταίνω. Τρομερό! Πάμε σε ένα conditioner. Τώρα εδώ έχω το conditioner, αλλά έχω τελειώσει και το σαμπουάν και την αντίστοιχη μάσκα. Είναι από την εταιρεία Natura Siberica. Σας τα έχω δείξει νομίζω σε ένα άλλο βίντεο στο παρελθόν. Είναι vegan, είναι φυτικά τα συστατικά, είναι για βαμμένα μαλλιά, προστατεύει το χρώμα και δίνει λάμψη. Εκτός από ότι προστατεύει το χρώμα και δίνει λάμψη, σε μένα έκανε και τρομερή ενυδάτωση και έδινε και έναν κάποιο όγκο. Προστατεύει τις άκρες των μαλλιών και τα ξεμπερδεύει. Τα κάνει όλα αυτά
συν την πάρα πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση χωρίς να τα βαραίνει. Γενικά από αυτή τη σειρά έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Τώρα δοκιμάζω της Natura Siberica τη μόψη συσκευασία που είναι για πολύ όγκο, αλλά δεν έχω μείνει τόσο ευχαριστημένη. Αυτή η σειρά ήταν πολύ καλύτερη για μένα. Λοιπόν, πάμε σε καθαριστικό προσώπου. Έχω να σας δείξω από Avalon Organics. Αυτό εδώ. Το βάλω εδώ, να μην κάνει αντανάκλαση. Εδώ να το βάλω. Intense Defense with Vitamin C. Είναι και αυτό vegan, βιοδιασπόμενη συσκευασία, cruelty free, με τις πιστοποιήσεις του, με τα όλα του. Έχει, λέει, μέσα αντιοξυδωτικά, αφαιρεί τις τοξίνες από το πρόσωπο και ανανεώνει το δέρμα. Όντως τα κάνει όλα αυτά, ήταν πάρα πολύ ωραία η αίσθηση στο πρόσωπο. Είναι gel, λευκό, με μια πολύ πολύ ελαφριά κίτρινοπή όψη, η οποία μάλλον είναι από τη βιταμίνη C. Μου άρεσε πάρα πολύ, νιώθεις ότι βάζεις στο πρόσωπό σου κάτι αγνό και συγχρόνως που καθαρίζει πολύ ωραία το πρόσωπο χωρίς να το αφυδατώνει καθόλου. Θα περάσω τώρα στο αγαπημένο μου καθαριστικό προσώπου, είναι από την Απιβίτα, μελιά λεβάντα, το κλασικό. Τώρα σας δείχνω τη μικρή συσκευασία, διότι το είχα πάρει για ταξίδια που δεν έγιναν ποτέ. Αλλά παρόλα αυτά θα την κρατήσω τη συσκευασία για όταν τέλος πάντων απελευθερωθούμε, αδέρφια, και βγούμε και πάμε τα ταξίδια μας και τις εκδρομές μας, γιατί βολεύει πάρα πολύ. Να σας πω ότι παρόλο που είναι συσκευασία μικρή και λες θα μου κρατήσει, θα αντέξει όλο το ταξίδι. Παιδιά, πρέπει να πας 2 μήνες ταξίδι για να σου τελειώσει, κρατάει πάρα πολύ. Και γενικά σας έχω ξαναμιλήσει για αυτό το καθαριστικό προσώπου, είναι καταπληκτικό, αφαιρεί το μακιγιάζ, το έχω χρησιμοποιήσει και σαν ντεμακιγιάζ, βέβαια μία φορά το χρησιμοποιήσα σαν ντεμακιγιάζ και μετά το ξαναχρησιμοποίησα σαν καθαριστικό προσώπου, δεν ερεθίζει τα μάτια, ούτε το άλλο που σας έδειξε ερεθίζει τα μάτια, έτσι, απλά δεν ξέρω γιατί πιο πολύ κολλάω με αυτό, είναι το αγαπημένο μου μέχρι στιγμής. Θα περάσω σε προϊόντα Lavian Rose, τα οποία τα έχω ξαναδείξει σε βιντεάκια που έχω κάνει αποκλειστικά για τη Lavian Rose. Αυτό θα σας τα βάλω πάνω για να πάτε να τα δείτε. Α, επειδή με ρωτάτε, πού είναι αυτά τα βιντεάκια που λες ότι θα μας βάλεις πάνω και δείχνεις. Λοιπόν, αν πάτε το ποντίκι σας πάνω στην οθόνη που με βλέπετε, θα δείτε δεξιά για εσάς, ναι, δεξιά, ένα σηματάκι πάνω δεξιά, που όταν θα πάτε εκεί το ποντίκι θα σας βγάλει όλα τα προτινόμενα βίντεο. Οπότε όταν σας λέω ότι θα σας βάλω βίντεο για να πάτε να το δείτε, εννοώ ότι πρέπει να κάνετε αυτές τις κινήσεις και εκεί θα βρείτε το βίντεο. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω γι' αυτό εδώ, το σέρουμ σώματος, το μπικίνι, έτσι λέγεται, το οποίο είναι για κυταρίτιδα, σύσφυξη και πόντους. Πάρα πολύ ωραίο. Ό,τι σας έχω πει σε εκείνο το βιντεάκι της Lavian Rose ισχύει. Βέβαια, τώρα δοκιμάζω την Super Body Botox της εταιρείας. Έχω την εντύπωση ότι εκείνο μου κάνει πιο γρήγορη δουλειά και πιο έντονη. Επίσης, εκείνο είναι και πιο οικονομικό και κρατάει και περισσότερο. Οπότε, επειδή με ρωτάτε πολλές φορές τι από όλα προτείνω, νομίζω εκείνο ότι τσικάνει πιο έντονη δουλειά, τουλάχιστον σε μένα. Αλλά και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλό, απλά είναι λίγο πιο τσιμπημένη η τιμή του. Και μιας που είμαστε στη Lavian Rose, να σας δείξω και αυτό εδώ, είναι το σέρουμ της εταιρείας με υαλουρονικό, το οποίο είχε μέσα πέρλες, που ήταν με φύλλα χρυσού και πλατίνα, αν δεν κάνω λάθος. Σαν υαλουρονικό ήταν πολύ ωραίο, γιατί ήταν λεπτόρευστο, απορροφόταν αμέσως από την επιδερμίδα μου, την ενυδάτωνε, μου άρεσε πάρα πολύ. Όμως, δεν μου άρεσαν οι πέρλες, βρε παιδιά, τώρα τι να κάνουμε, δεν. Δηλαδή, είχε τη σπατουλίτσα, έπαιρνες τις πέρλες, τις έβαζες στο δέρμα σου και τις έτριβες και απλώνονταν αυτές, γίνονταν σαν υγρό και απορροφόταν από την επιδερμίδα. Όμως, η όψη που άφηναν στο δέρμα μου ήταν η όψη
σαν να έχω βάλει χρυσόσκονη. Ξέρω ότι με τη λέξη χρυσόσκονη ταράζεστε οι περισσότερες και θα με κράξετε από κάτω γιατί λες χρυσόσκονη. Γιατί λες χρυσόσκονη, δεν είναι χρυσόσκονη. Εμένα αυτή την όψη έδινε στο πρόσωπό μου, γυάλιζα σαν να έχω απλώσει γκλίτερ παντού και δεν έφευγε. Δηλαδή, έβαζα άλλη κρέμα από πάνω και από κάτω φαίνονταν ακόμα αυτά τα κομματάκια χρυσόσκονης. Μπορεί να είναι φύλλα χρυσού, μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι, δεν ξέρω, μπορεί να είναι θαυματουργό προϊόν. Και όντως δηλαδή το ένιωθα ωραία στην επιδερμίδα μου, αυτή η όψη όμως στο πρόσωπό μου εμένα δεν μου άρεσε, οπότε δεν θα το ξαναεπέλεγα, γιατί θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να πάρεις ένα προϊόν που έχει αυτές τις πέρλες και να χρησιμοποιείς μόνο το από πάνω προϊόν και όχι το από κάτω. Εν πάση περιπτώσει δεν θα το ξαναχρησιμοποιούσα. Πάμε τώρα στην κρέμα ματιών της εταιρείας, την οποία τελείωσα. Όπως σας είχα πει, έχω πάρει ήδη την επόμενη συσκευασία που είναι κρέμα και μάσκα μαζί σε σετάκι, διότι είναι καταπληκτική κρέμα ματιών. Έχω ακούσει πάρα πολλές απόψεις για τις κρέμες ματιών. Κάποιες λένε ότι είτε φοράς κρέμα ματιών είτε όχι, είναι το ίδιο και το αυτό. Μπορείς να βάλεις την ενυδατική σου, την ενυδατική του προσώπου σαν κρέμα ματιών. Ναι, υπό συγκεκριμένους όρους. Δεν ισχύει για όλα τα προϊόντα. Θα σας κάνω ένα βίντεο που θα μιλάω αποκλειστικά για τις κρέμες ματιών. Ποιες θεωρώ εγώ ότι κάνουν δουλειά και ποιες όχι, ποιες είναι οι αγαπημένες μου και ποιες όχι, ποιες αξίζουν, σε ποιες αξίζει να επενδύσετε τα χρήματά σας και σε ποιες όχι. Αυτό που θα πω σε αυτό το βίντεο είναι ότι αν με τις άλλες κρέμες ματιών δεν έχετε δει καμία διαφορά στα μάτια σας και είτε φοράτε είτε δεν φοράτε είναι το ίδιο και το αυτό, με αυτήν θα δείτε. Πραγματικά. Και είναι και μία κρέμα την οποία μπορείτε να τη βάλετε και σε όλο το πρόσωπο και στο λαιμό. Βοηθάει πάρα πολύ και με τις λεπτές γραμμές και με τις πιο βαθιές. Θα τη δείτε τη διαφορά, θα την καταλάβετε και θα τη νιώσετε. Και περνάω σε μία κρέμα. Σας έχω κάνει αποκλειστικό βίντεο και για αυτή την εταιρεία, για τη συγκεκριμένη σειρά. Είναι από Mizon η κρέμα προσώπου με έκρημα σαλιγκαριού. Εγώ την πήρα αυτήν για τις σουλές. Δεν θα την ξαναεπέλεγα. Σας έχω μιλήσει πάρα πολύ αναλυτικά. Θα βάλω και αυτό το βίντεο στα προτινόμενα να πάτε να το τσεκάρετε αν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα για αυτό το προϊόν. Δεν θα επεκταθώ εδώ γιατί τα προϊόντα, παιδιά, είναι πάρα πολλά και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σκραμπ σώματος. Είναι από την εταιρεία Luxurious. Συγγνώμη που κοιτάω λίγο από την άλλη, αλλά προσπαθώ να δω πού εστιάζει το προϊόν και πού δεν κάνει αντανάκλαση. Εδώ. Λοιπόν, είναι με βανίλια Μαδαγασκάρης. Είναι, καταρχήν δεν τελειώνει ποτέ, είναι τεράστια συσκευασία. Είναι ένα σκραμπ, θεωρώ, για τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν θέλουμε το πάρα πολύ άγριο σκραμπ, μην μας φύγει και όλο το μαύρισμα. Θέλουμε κάτι ήπιο, εγώ τουλάχιστον θέλω κάτι ήπιο το καλοκαίρι. Για εκείνη την περίοδο είναι πολύ καλό. Για το χειμώνα, εμένα δεν με καλύπτει, το βρήκα πάρα πολύ ελαφρύ για χειμερινούς μήνες. Τους χειμερινούς μήνες θέλω κάτι πιο hardcore. Πάμε σε κρέμα ματιών από την εταιρεία Κονταλή, είναι η Vin Active, από τη σειρά μάλλον Vin Active. Τι θα γίνει με την αντανάκλαση του φωτός? Έλα καλό μου, εδώ. Λοιπόν, είναι η κρέμα ματιών που χρησιμοποιούσα πριν πάρω της La Vie en Rose. Έχω τελειώσει άπειρες συσκευασίες, έβλεπα διαφορά και έβλεπα και ένιωθα τη διαφορά στα μάτια μου. Πολύ ωραία ενυδάτωση, απλά θεωρώ ότι στα 33 μου χρειάζομαι κάτι ακόμα πιο ενισχυμένο. Αλλά για ηλικίες από 18 μέχρι 30 θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή, πολύ αξιόλογη κρέμα ματιών, όπως και όλα τα προϊόντα αυτής της σειράς. Και μιας που είμαστε σε Κονταλή, θα πάω σε κρέμα προσώπου. Είναι από τη σειρά Vinosource, η SOS. Σας έχω δείξει και το αντίστοιχο σέρουμ.
Είτε το σέρουμ, είτε η κρέμα, παιδιά, εμένα με σώζουν τους χειμερινούς μήνες και γενικά, άμα έχετε τάση για ξηροδερμία, για αφυδάτωση, άμα κάνετε κοκκινίλες στο πρόσωπο, άμα έχετε διάφορες ευαισθησίες στο πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, ή απλά νιώθετε ότι το πρόσωπό σας χρειάζεται λίγη παραπάνω ενυδάτωση, αλλά δεν θέλετε να βάλετε μία βαριά ενυδατική που ενδεχομένως να σας προκαλέσει λιπαρότητα, σας προτείνω όλα τα προϊόντα αυτής της σειράς που τα έχω δοκιμάσει και είναι όλα ένα και ένα, γιατί ναι μεν ενυδατώνουν, αλλά δεν βαραίνουν καθόλου την επιδερμίδα. Περνάω σε πίξι. Έχω εδώ τα δύο τα μικρούλια να σας δείξω. Το ένα είναι το καθαριστικό προσώπου και το άλλο είναι μάσκα με λάσπη. Ήταν πολύ ωραία, απλά θεωρώ ότι δεν τέριαξαν στο δικό μου τύπο επιδερμίδας. Θεωρώ ότι σε λιπαρή επιδερμίδα θα ταιριάξουν πολύ καλύτερα. Αν είστε λιπαροί, αξίζει να τα δοκιμάσετε. Περνάω σε ένα λάδι για τα μαλλιά, είναι από την Natura Siberica. Είναι για να μακραίνουν πιο γρήγορα τα μαλλιά και να ενυδατώνεται το κρανίο. Λοιπόν, το βάζεις σαν θεραπεία για τα μαλλιά, πριν κάνεις μπάνιο καμιά ώρα πριν, στις ρίζες κάνεις μασάζ, τυλίγεις το κεφάλι, το κάνεις έτσι λίγο και με πιστολάκι και μετά από καμιά ώρα λούζεσαι. Δυστυχώς, δεν είδα καμία διαφορά στα μαλλιά μου. Ούτε τα είδα να μακραίνουν πιο γρήγορα, εξενυδατωμένα ήτανε, αλλά όχι κάτι το τρελό, οπότε είναι κάτι το οποίο δεν θα αγόραζα ξανά, δεν εντυπωσιάστηκα, αυτά. Περνάμε σε ένα προϊόν το οποίο είναι θεραπεία για νύχια και βλεφαρίδες, είναι από την εταιρεία Folten. Να το βάλουμε έτσι να το δείτε, ελπίζω ότι φαίνεται. Λοιπόν, μέσα έχει ένα βουρτσάκι, αυτό εδώ που περνάς στις βλεφαρίδες σου και τα νυχάκια σου. Εγώ στις βλεφαρίδες δεν μπόρεσα να το χρησιμοποιήσω, διότι έτσουζαν τα μάτια μου κάθε φορά. Δεν ξέρω αυτά είναι τα δικά μου τα μάτια, αν έχω αλλεργία σε κάποιο συστατικό, δεν μπόρεσα να το χρησιμοποιήσω. Στα νύχια δεν είδα κάποια τρελή διαφορά, βέβαια εγώ έχω γενικώς δυνατά νύχια, ίσως γι' αυτό, ίσως σε αδύναμα νύχια να κάνει δουλίτσα. Πάντως δεν είναι κάτι το οποίο θα αγόραζα ξανά. Πάμε σε μία κρέμα χεριών, την οποία λάτρεψα. Είναι από την εταιρεία The Body Shop, με καρύδα. Λοιπόν, αν θέλετε μία κρέμα χεριών, την οποία όποτε ανοίγετε, όλοι να τρελαίνονται με τη μυρωδιά και να σας ρωτάνε τι μυρίζει τόσο, θα πάρετε αυτή την κρέμα χεριών. Εκτός από ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική, είναι ανάλαφρη, απορροφάται αμέσως, είναι cruelty free, όπως όλα τα προϊόντα της The Body Shop, και συγχρόνως ενυδατώνει πάρα πολύ ωραία τα χέρια. Εγώ τη χρησιμοποιούσα στη δουλειά μου και λόγω της μικρής συσκευασίας την έριχνα μέσα στην τσάντα μου και την έπαιρνα μαζί μου. Στη δουλειά έβαζα συνέχεια αντισηπτικό, οπότε χρειαζόμουν μια κρέμα χεριών και κάθε φορά που την άνοιγα γυρνούσαν όλοι οι συνάδελφοι, άντρες γυναίκες, με κοιτούσαν και μου λέγανε τι βάζεις, τι μυρίζει τόσο, και όλοι άπλωναν μετά τα χέρια τους έτσι να τους βάλω την κρέμα, οπότε τελείωσε σε χρόνο ντετέ. Σίγουρα θα την ξαναγοράσω και μάλιστα στη μεγαλύτερη συσκευασία. Πάμε τώρα σε μια κρέμα χεριών λίγο πιο κλασική, είναι από την εταιρεία Neutrogena. Είναι αυτή εδώ, θα τη βρείτε σε όλα τα φαρμακεία, είναι μια πολύ κλασική κρέμα, πιστεύω όλοι τη γνωρίζετε. Είναι αρκετά πηχτή, απορροφάται παρόλα αυτά γρήγορα, αλλά είναι αποκλειστικά για πολύ πολύ σκασμένα χέρια και ταλαιπωρημένα. Κάνει δουλίτσα, μου άρεσε, είναι άοσμη, άχρωμη και κάνει τη δουλειά της μια χαρά. Πάμε σε μία αντιλιακή προσώπου, είναι από την εταιρεία Κονταλή, σας την έχω ξαναδείξει. Είναι ενυδατική, αντιγυραντική, με δείκτη προστασίας 50 όπως σας είπα, είναι αδιάβροχη, είναι για ευαίσθητες επιδερμίδες, δεν βλάπτει το θαλάσσιο περιβάλλον. Είναι μέχρι στιγμής η αγαπημένη μου αντιλιακή προσώπου, διότι
Εκτός από ότι νιώθω πάρα πολύ ωραία στην επιδερμίδα μου και δεν μου προκαλεί καθόλου λιπαρότητα, ούτε με βαραίνει ούτε τίποτα, είναι σαν να μην έχω φορέσει τίποτα η αίσθηση, πέρα από την υδράτωση που νιώθω. Δεν χρειάζεται να βάλω και σέρουμ και υδατική και αντιλιακή, βάζω μόνο σέρουμ και από πάνω αυτό. Οπότε με καλύπτει. Περνάμε τώρα σε μια υδατική σώματος από την εταιρεία Giorgio Armani. Είναι η Aqua di Gioia. Μυρίζει όπως το αντίστοιχο άρωμα. Είναι ό,τι πρέπει για καλοκαίρι. Πολύ δροσιστικό άρωμα. Είναι η λοσιόν σώματος που θα τη βάλετε και θα μυρίζετε για ώρες και θα σας μυρίζουν και οι γύρω σας. Είναι σαν να έχετε βάλει ένα body mist. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σας έχω δείξει και το αντίστοιχο που είναι πάλι από Giorgio Armani, το άρωμα C, και εκείνο καταπληκτικό. Όταν το ξαναβρω δώρο σε περιοδικό, οπωσδήποτε θα το ξαναπάρω. Πάμε σε ντεμακιγιάζ προσώπου. Δοκίμασα από Κονταλή αυτήν εδώ τη μικρούλα τη συσκευασία. Μου άρεσε πολύ. Έκανε πολύ ωραίο ντεμακιγιάζ και στα μάτια και στο υπόλοιπο πρόσωπο. Κανένα θέμα δεν είχα. Ευχαρίστως τα αγόραζα και την μεγάλη συσκευασία. Έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Βέβαια, το αγαπημένο μου καθαριστικό παραμένει της Garnier. Αυτό εδώ, το γνωστό, το κλασικό. Νομίζω ότι ένα τσικ καλύτερα κάνει ντεμακιγιάζ αυτό. Όχι ότι αυτό δεν κάνει, αλλά για κάποιο λόγο αυτό, σιγά τα γκρέμισα, για κάποιο λόγο αυτό μου αρέσει περισσότερο. Εδώ πάλι βλέπουμε μια συσκευασία ταξιδίου για ένα ταξίδι που δεν έγινε ποτέ. Ναι. Το γνωρίζετε το ντεμακιγιάζ αυτό, είναι αγαπημένο. Πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω για αδιάβροχο μακιγιάζ αν κάνει δουλίτσα, γιατί εγώ δεν χρησιμοποιώ αδιάβροχο. Αλλά για όλα τα υπόλοιπα είδη μακιγιάζ, ακόμα και για το πιο βαρύ μακιγιάζ, την κάνει τη δουλειά του μία χαρά. Πάμε σε ένα στοματικό διάλειμμα που είναι από την εταιρεία Pivita, αυτό εδώ, το οποίο είναι κατάλληλο και για ομοιοπαθητική, χωρίς συνόπνευμα, με ευχάριστη γεύση. Παιδιά, πραγματικά έχει ευχάριστη γεύση. Λέει ότι είναι με δυόσμο και πρόπολη, αλλά εμένα η γεύση μου θύμιζε και λίγο μαστίχα χείου, να πω την αλήθεια. Είναι χωρίς αλκοόλ, fluoride, μέντα, parabens, χρώματα, γλυκαντικά, προπυλέν γλυκόλ και SLS. Λοιπόν, η αίσθηση στο στόμα δεν έχει καμία σχέση με τα στοματικά διαλύματα τύπου Listerine και τα υπόλοιπα που αγοράζουμε από το σούπερ μάρκετ. Είναι πολύ ανάλαφρη, ευχάριστη γεύση και παιδιά, εγώ ένιωσα ότι δυνάμωσε λίγο τα ούλα μου. Με βοήθησε πάρα πολύ γιατί εγώ έχω ευαίσθητα ούλα και σίγουρα θα το ξαναγοράσω. Λοιπόν, περνάω σε μία κρέμα προσώπου, την οποία μου την είχαν δώσει δώρο με μία παραγγελία που είχα κάνει. Είναι από την εταιρεία Skin Food, είναι 24ωρη υδατική κρέμα για ευαίσθητες επιδερμίδες, vegan, με φυτικά συστατικά. Αν θέλετε μία πολύ απλή κλασική ενυδατική κρέμα και έχετε και ευαίσθητη επιδερμίδα, αυτή είναι πάρα πολύ καλή, είναι κατάλληλη για τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι η κρέμα που θα κάνει αντιγύρανση ή κάτι τρελό, αλλά κάνει μια πολύ ωραία ενυδάτωση, χωρίς, πλούσια ενυδάτωση, χωρίς να βαραίνει καθόλου την επιδερμίδα και τα συστατικά της είναι πολύ αγνά. Και είναι και vegan, το είπα, δεν θυμάμαι αν το είπα. Συνεχίζουμε με μασκούλες. Γενικά οι μάσκες ήταν πάρα πολύ χρήσιμες σε αυτή την περίοδο της ζωής μου, διότι το πρόσωπό μου φαινόταν αρκετά ταλαιπωρημένο από τις αναγούλες και τα παρελκόμενα και χρησιμοποίησα αρκετές. Λοιπόν, θα σας δείξω από την εταιρεία Love Beauty and Planet τη μάσκα που είναι με μούρου μούρου μπάτερ και τριαντάφυλλο και είναι για λάμψη. Είναι αυτή εδώ, πάρα πολύ ωραία μάσκα, πολύ ενυδατική. Έδινε μια σχετική λάμψη, εντάξει, μην φανταστείτε κάτι τρελό, αλλά έδινε μια λαμψούλα. Γενικώς όταν το πρόσωπο ενυδατώνεται παίρνει και μια λάμψη.
Είναι vegan, όπως σας είπα, για αυτή την εταιρεία. Είναι με 91% φυσικά συστατικά, φυσικής προέλευσης. Μου άρεσε πολύ. Περνάω σε μάσκα της Neutrogena, η Hydro Boost, αυτή εδώ. Σε αυτές τις μάσκες μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορείς να κλείσεις τελείως τα μάτια και το στόμα. Οπότε ενυδατώνεται και από πάνω το μάτι, ενυδατώνονται και τα χείλια. Κάθεσαι έτσι αναγκαστικά, ξαπλώνεις με κλειστά μάτια λόγω της μάσκας. Οπότε νιώθεις και μία παραπάνω ξεκούραση και ανανέωση. Και η ενυδάτωση που προσφέρει είναι τρομερή. Επίσης τρομερή ενυδάτωση προσφέρει αυτή η μάσκα που σας έχω ξαναδείξει, της Garnier, την αγαπώ. Την παίρνω συνέχεια, ξανά και ξανά, δηλαδή τώρα μα δείτε στο ντουλάπι μου, στο μπάνιο, έχω καμιά δεκαριά τέτοιες, για να υπάρχουν. Θέλω αυτές οι μάσκες να υπάρχουν, πάντα στο μπάνιο μου. Λοιπόν, είναι με ρόδι και υαλουρονικό οξύ, είναι η πιο ενυδατική μάσκα που έχω φορέσει ποτέ στο πρόσωπό μου και είναι η μάσκα που όσο ταλαιπωρημένο και να είναι το δέρμα μου, αυτή θα με σώσει. Όπως σας είχα πει, νομίζω, σε ένα βίντεο που είχα κάνει μόνο με μάσκες, με έχει σώσει ακόμα και από έγκαυμα. Λοιπόν, πάλι της Garnier, είναι αυτή με άνθρακα, με ενεργό άνθρακα, η οποία συσφίγγει, λέει, τους σπόρους και ενυδατώνει. Δεν ξέρω αν συσφίγγει τους σπόρους, αλλά ενυδατώνει. Μου αρέσει πολύ και αυτή. Τώρα τι διαφορά έχουν αυτές οι δύο, θα σας γελάσω, δεν καταλαβαίνω κάποια έντονη διαφορά, αλλά μου αρέσει να τη φοράω, να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, πάμε σε μάσκες για τα μάτια, πάλι της Garnier, έχω τελειώσει δύο και συνεχίζω και από αυτές παίρνω καμιά δεκαριά να υπάρχουν. Γενικά τα μάτια μου αυτή την περίοδο είναι αρκετά ταλαιπωρημένα. Λοιπόν, οι συγκεκριμένες κατεβάσουν τη θερμοκρασία των ματιών 4 βαθμούς. Το ιδανικό βέβαια είναι να έχετε τη μάσκα στο ψυγείο και μετά να την χρησιμοποιήσετε. Εκεί θα τρελαθείτε. Αλλά και χωρίς να την έχετε στο ψυγείο πάλι θα νιώσετε ότι η περιοχή αυτή κατεβάζει θερμοκρασία, δροσίζεται πάρα πολύ. Είναι με πορτοκάλι και γυαλουρονικό οξύ. Είναι από τις αγαπημένες μου μάσκες ματιών. Φαίνεται άλλωστε. Την αγαπώ. Και πάμε σε δύο προϊόντα μακιγιάζ και τελειώσαμε. Κάντε κουράγιο όσες αντέξατε μέχρι εδώ. Λοιπόν, εντάξει, δεν βαφόμουν αυτή την περίοδο. Στη δουλειά μου δεν πάω, έχω βγει σε άδεια. Οπότε τι να βάψω, δεν βάφομαι μέσα στο σπίτι προφανώς. Τώρα βάφτηκα για το βίντεο μετά από πόσο καιρό, δεν θυμόμουν καν πώς βαφόμαστε. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για ένα primer της εταιρείας Radiant. Το Tone Corrector Primer, εγώ έχω το νούμερο 01, είναι ένα primer το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν primer, αλλά μπορείς να το βάλεις και πάνω από την αντιλιακή σου. Εγώ, ας πούμε, που χρησιμοποιούσα αντιλιακή με χρώμα, μπορούσα να το βάλω στα σημεία που έβγαζα λιπαρότητα εκείνη την περίοδο ή πάνω από το foundation αν σου έχει βγάλει λιπαρότητα σε κάποια σημεία. Μπορείς όμως να το χρησιμοποιήσεις και μόνο του, αν δεν θέλεις να βαφτείς, γιατί δίνει πολύ ομοιόμορφο τόνο στην επιδερμίδα, φαίνεσαι περιποιημένη χωρίς να φαίνεσαι καθόλου βαμμένη. Απλά θεωρώ εγώ ότι είναι για λιπαρές επιδερμίδες, δηλαδή τώρα που είμαι κανονική δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω, νιώθω ότι λίγο μου τραβάει το πρόσωπο, όταν ήμουν λιπαρή ήταν το τέλειο προϊόν. Οπότε γι' αυτό το λόγο και θα το πετάξω, έχει λήξει κιόλας. Και περνάμε, τελευταίο προϊόν, σε ένα προϊόν για τα φρύδια. Είναι από την εταιρεία Benefit, το Precisely My Brow Pencil. Είναι καταπληκτικό μολύβι φρυδιών, εντάξει δεν βγάζει τώρα πια, έχει τερματίσει. Είναι λίγο τσιμπημένο, αλλά σου κάνει τη ζωή σου εύκολη, κρατάει πάρα πολύ. Είναι για όσους θέλουν να φτιάξουν τριχούλες, πολύ φυσικές τριχούλες στα φρύδια. Θεωρώ ότι δεν είναι για όσους θέλουν να σχηματίσουν τα φρύδια τους από το μηδέν, αλλά αν θέλεις λίγο να γεμίσεις τα φρύδια σου και να φαίνονται φυσικά, είναι καταπληκτικό, δεν φεύγει ούτε με τον υδρότα,
αντέχει πάρα πολλές ώρες. Νομίζω ότι είναι από τα αγαπημένα μου μολύβια φρυδιών και σίγουρα θα πάρω και τη μεγαλύτερη συσκευασία. Αυτά ήταν τα προϊόντα, επιτέλους τελειώσαμε. Ελπίζω ότι αντέξατε μέχρι το τέλος. Μπράβο σε όσους αντέξατε. Ήταν λίγο μεγάλο το βίντεο, ελπίζω να μην σας κούρασα. Ελπίζω να ήμουν αρκετά κατατοπιστική σε σχέση με τα προϊόντα. Είχα και πολύ καιρό να κάνω βίντεο και λίγο έχω βγει από το mood. Ελπίζω ότι θα επανέλθω δρυμύτερη με συστηματικά βίντεο κάθε Κυριακή όπως σας είχα συνηθίσει. Να περνάτε καλά, αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να του χαρίσετε ένα like, να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου όσοι δεν έχετε κάνει και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!